Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι ο Κώστας Μαυρίδης και μόλις έχουν ξεκινήσει οι ειδήσεις της τηλεόρασης του Flash. Σήμερα είναι Τετάρτη, 16 Μαρτίου του Σωτήριου έτους 2022. Συνεχίζονται οι εχθροπραξίες στην Ουκρανία, αν και φαίνεται δειλά-δειλά ένα φως στο επίπεδο της διπλωματίας. Μακάρι, νομίζω ότι το ευχόμαστε όλοι, τελικά να επικρατήσει η σύνεση, η διπλωματία και να έχουμε λήξη των εχθροπραξιών. Μέχρι στιγμής πάντως τα όπλα συνεχίζουν να ηχούν και μάλιστα ακόμη και σε περιοχές όπου ζουν άμαχοι, όπου υπάρχουν πολυκατοικίες με κατοικίες. Θα πάμε να παρακολουθήσουμε το τελευταίο διάγγελμα που δόθηκε στη δημοσιότητα του Ζελένσκι, του Προέδρου της Ουκρανίας, και θα επανέλθουμε για την συνέχεια του δελτίου. И працювати кожному на своєму місці, кожному, в тому числі нашим представникам, нашій делегації у переговорах з Російською Федерацією. Це важливо. Складно, але важливо, тому що будь-яка війна завершується угодою. Зустрічі тривають. Як мені доповідають, позиції на переговорах звучать вже реалістичніше. Проте ще необхідний час, щоб рішення були в інтересах саме України. Στα δικά μας η ακρίβεια είναι ένα θέμα που συνεχίζει να μας απασχολεί. Την ίδια στιγμή η πανδημία είναι εδώ, υπάρχει, συνεχίζεται και την παράλληλη στιγμή η κυβέρνηση ετοιμάζεται για να προχωρήσει στην αναδιάρθρωση του ΕΣΥ, του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Φαίνεται ότι η συζήτηση τώρα ξεκινά, η ψήφιση αναμένεται τον επόμενο μήνα και σε αυτό θα σταθούμε για να το κουβεντιάσουμε με τον καλό συνάδελφο, τον Βαγγέλη Χριστόδουλο, ο οποίος βρίσκεται στην αίθουσα σύνταξης. Βαγγέλη, όλα στο τραπέζι, φαίνεται ότι ανοίγει. Την ώρα που παλεύουμε να ξεπεράσουμε την πανδημία, φαίνεται ότι προχωράει η κυβέρνηση στην αναδιάρθρωση του ΕΣΥ. Ναι. Κώστα, η συζήτηση αυτή έχει ξεκινήσει εδώ και καιρό και φτάνει στην τελική της μορφή που θα είναι η παρουσίαση του σχεδίου από πλευράς Υπουργείου Υγείας και Κυβέρνησης, το να τεθεί αυτό το σχέδιο σε δημόσια διαβούλευση και στο επόμενο διάστημα να περάσει από την Βουλή και να υπερψηφιστεί εφόσον το κρίνουν βεβαίως οι βουλευτές. Η συζήτηση επί των θεμάτων που περιλαμβάνει το νομοσχέδιο αυτό είναι βάση πληροφοριών και στοιχείων που δίνουν είτε οι ιατρικοί σύλλογοι που ήταν συνομιλητές της κυβέρνησης το προηγούμενο διάστημα ή το ίδιος ο Υπουργός σε ομιλίες του. Ένα από τα σημεία τα οποία αξίζει να δώσουμε προσοχή, πέραν των βασικών αρχών του νομοσχεδίου αυτού, η κυβέρνηση υποστηρίζει ότι στόχος είναι ο εξυγχρονισμός του συστήματος υγείας και ο περιορισμός των προβλημάτων στην παροχή υπηρεσιών προς τους πολίτες. Εκεί όμως που εστιάζουν και η αντιπολίτευση αλλά και οι πολίτες σε μια πρώτη ανάγνωση είναι ότι θα δοθεί η δυνατότητα να διεξάγονται απογευματινά χειρουργία επαμοιβή. Δηλαδή το προσωπικό των νοσοκομείων θα μπορούν ως πιλότες πλέον αξιοποιώντας τους χώρους του νοσοκομείου να χειρουργήσουν τα απογεύματα. Ο στόχος αυτού του σχεδίου, παραλαμβάνω βάσει των πληροφοριών από το Υπουργείο, είναι ότι θέλουν να μειώσουν τις μεγάλες λίστες αναμονής των πολιτών που περιμένουν να χειρουργηθούν και παράλληλα να δοθεί ένα νέο κίνητρο στο προσωπικό, το υγειονομικό, να έρθει στα νοσοκομεία και να τα ενισχύσει καθώς θα έχει τη δυνατότητα αυτής της έξτρα αμοιβής. Βεβαίως, από πλευράς αντιπολίτευσης υποστηρίζεται ότι η εξέλιξη αυτή στην ουσία θα φέρει ένα νέο κλείσιμο ματιού στους ιδιώτες και μια νέα επαναφορά της κουβέντας περί ιδιωτικοποίησης μέρους του συστήματος υγείας. Πριν δούμε το ρεπορτάζ Κώστα, εκπομπή CNews, τον πρόεδρο των ιατρών του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου, τον Σαδάχτυλο, μας είπε ότι και ο ίδιος δεν έχει πλήρη εικόνα του σχεδίου για την αναδιάρθρωση του ΕΣΥ. Έχει όμως την πρόταση του Υπουργού, είπε, να είναι ο πρώτος ως εκπρόσωπος του συλλόγου του που θα το διαβάσει. Αναμένουμε και εμείς τις λεπτομέρειες αυτού του σχεδίου. Επαναλαμβάνω, βρισκόμαστε πολύ κοντά στο κλείσιμο του ώστε να δοθεί δημόσια διαβούλευση και να περάσει από τη Βουλή. Ναι, αυτό μάλλον φαίνεται ότι θα γίνει την ερχόμενη εβδομάδα. Δύο πράγματα νομίζω ότι μπορεί κανείς να διακρίνει, ότι γίνεται μια προσπάθεια να ενισχυθεί ο οικογενειακός γιατρός, η πρωτοβάθμια φροντίδα, και απ' την άλλη, σωστά υπόθηκε και είπες, Βαγγέλη, ότι μπαίνει
στα απογευματινά ιατρία ή και χειρουργία ο ιδιώτης γιατρός στο δημόσιο νοσοκομείο. Βεβαίως και ο δημόσιος γιατρός μπορεί να χειρουργεί τα απογεύματα σαν ιδιώτης γιατρός. Ένα θέμα που ενδεχομένως εδώ στην περιφέρεια θα προσελκύσει ιδιώτες γιατρούς για τα χειρουργεία, αλλά ίσως να δώσει τη δυνατότητα και να αυξηθούν τα νοσήλια ή και τα έξοδα, το κόστος των χειρουργείων για τους ασθενείς. Ακριβώς. Και αυτό που θα πρέπει να δούμε είναι τον τρόπο που θα λειτουργήσει αυτό, εφόσον βεβαίως περιλαμβάνεται όντως το τελικό σχέδιο που θα περιλαμβάνει, το έχει ανακοινώσει και ο Υπουργός, και το κατά πόσο θα κάνει αυτό που λένε από το Υπουργείο πώς θα κάνει, ή αν θα είναι ένας τρόπος, γιατί αυτό λέει αντιπολίτευση τουλάχιστον, ένας τρόπος να υποβαθμιστεί το δημόσιο σύστημα υγείας και να δοθεί κίνητρο σε ιδιώτες ώστε να έχουν αυτό το έξτρα οικονομικό όφελος. Ο κ. Ξαδάχτυλος είπε ότι δεν θα πρέπει να γίνει κουβέντα στο επίπεδο ιδιώτες ή δημόσιοι παροχή υγείας, αλλά ουσιαστικής ενίσχυσης του δημόσιου συστήματος υγείας. Εκεί πρέπει να γίνει η κουβέντα και πρέπει να εστιάσουμε όλοι προσοχή μας. Τώρα αρχίζει η συζήτηση. Θα τα δούμε και στην πορεία όταν θα τεθεί στην δημόσια διαβούλευση. Ευχαριστώ πολύ, Βαγγέλη Χριστόδουλο, και πάμε να δούμε το απόσπασμα από την εκπομπή CNews, όπου μιλά ο Αθανάσιος Εξαδάχτυλος, ο πρόεδρος του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου Ελλάδας. Εμείς περιμένουμε να έχουμε πλήρη ενημέρωση. Άλλωστε, τη Δευτέρα ο Υπουργός είπε ότι θα ενημερώσει τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο. Και αυτό είναι και το ορθό βεβαίως να συμβεί, για να έχουμε τη δυνατότητα να σχολιάσουμε. Ναι, στις πρώτες... Τώρα, υπάρχουν ορισμένα θέματα τα οποία είναι απολύτως αναγκαία. Δηλαδή, είναι απολύτως αναγκαίο να αποκτήσει η χώρα μας ένα σύστημα εξωνοσοκομιακής πρωτοβάθμιας, όπως λέγεται, περίθαλψης, και ο κάθε Έλληνας να έχει έναν προσωπικό γιατρό, ο οποίος να διαχειρίζεται το φάκελο της υγείας του συνολικά. Υπάρχει επίσης ανάγκη να διοργανωθεί το Εθνικό Σύστημα Υγείας, το οποίο μετά από 40 χρόνια λειτουργίας έχει την ανάγκη. Πολλά πράγματα από αυτά που έχουμε μέχρι στιγμής ως δεδομένα, καμιά φορά παίρνουν και την διάσταση του θέσφατου. Αυτά πρέπει να τα ξαναδούμε για να λειτουργεί καλύτερα και για να ξαναγίνει ελκυστικό, διότι θα πρέπει να σας ενημερώσω ότι το τελευταίο χρονικό διάστημα θέσεις που προκυρήσονται στο Εθνικό Σύστημα Υγείας πολύ συχνά δεν συγκεντρώνουν υποψήφιους ή συγκεντρώνουν λιγότερους υποψήφιους από τον αριθμό των θέσεων. Άρα είναι θετικό ότι θα έχουμε αλλαγές. Περιμένουμε να δούμε και τη λεπτομέρεια ποιες θα είναι αυτές οι αλλαγές, για να πούμε την άποψή μας. Ναι. Αυτό που θέλω να ρωτήσω καταρχήν, υπήρξε το προηγούμενο διάστημα έστω κάποια διαβούλευση μεταξύ των γιατρών μας και της κυβέρνησης, ή τη Δευτέρα θα αναμένουμε αυτή τη συζήτηση, όπως ήδη προαναγγείλατε? Την Δευτέρα που μας πέρασε, ανακοίνωσε ο Υπουργός ότι θα παρουσιάσει το σχέδιό του με συγκεκριμένο τρόπο πρώτα στον Πανελλήνιο. Αυτό είπαμε. Έχει προγραμματιστεί τώρα. Αυτό πότε θα γίνει? Είναι στη φάση του προγραμματισμού αυτή τη χρονική στιγμή που μιλάμε. Ήδη όμως υπάρχουν αναφορές και διαρροές διατάξεων. Ήδη ο συνάδελφος Αντώνης Σωτερόπουλος μας έλεγε, είπατε και εσείς, προσωπικός γιατρός, ήδη είπατε κάποια πράγματα. Οι αναφορές των διατάξεων με την έννοια της επικεφαλίδας που υπάρχουν, βεβαίως υπάρχουν, αλλά δεν είναι επαρκής ούτε για να κάνει κανείς μία τοποθέτηση θετική, αρνητική, συμπληρωματική, αφαιρετική, όπως θέλετε πείστε την, ούτε για να βγάλει ένα σαφές συμπέρασμα στο τι ακριβώς κάνουν. Εκείνο που έχουμε επισημάνει από πολύ καιρό ως Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος είναι ότι η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας που αποτελεί αναγκαιότητα επιχειρήθηκε στη χώρα μας να δημιουργηθεί πολλές φορές. Η πρώτη προσπάθεια ήταν το 1929 και η τελευταία το 2018. Καμία δεν ευδοκίμησε και όλες είχαν ως κοινό παρονομαστή το γεγονός ότι αγνοήθηκαν οι προτάσεις του ιατρικού κόσμου. Αυτό το επισημαίνουμε σε αυτή τη φάση και το λέμε. Προτάσεις εμείς έχουμε καταθέσει σε ανύποπτο χρόνο, το 2020 ακόμα,
διότι η ανάγκη ήταν πάντοτε ορατή. Περιμένουμε να δούμε ακριβώς τι σχεδιάζει το Υπουργείο και να συμμετέχουμε στο διάλογο αυτόν, διότι είναι εθνική ανάγκη να υπάρξει τέτοιο σύστημα εξωνοσοκομιακής φροντίδας. Ναι. Για να δώσω λιγάκι το λόγο στους συναδέλφους, να ξεκινήσουμε με τον Αντώνη τον Τελόπουλο. Αντώνη. Ναι, εγώ θα ήθελα να ρωτήσω, μιας και ο κύριος Πρόεδρος σωστά περιμένει τα επίσημα έγγραφα, την επίσημη διαβούλευση του νομοσχεδίου για να τοποθετηθεί. Θα ήθελα να σχολιάσει αυτό που αποτελεί την εξαιρετική επικαιρότητα σήμερα και αφορά το έγγραφο που συζητούσαμε και νωρίτερα και είδε το φως της δημοσιότητας για τους 16.519 ανθρώπους οι οποίοι χάσαν τη ζωή τους από τον κορονοϊό εκτός ΜΕΘ και καθώς είναι ο πρόεδρος του μεγαλύτερου επιστημονικού συλλόγου που αφορά την υγεία, θα ήθελα το σχόλιο του και αν θεωρεί πως υπάρχουν εγκληματικές ευθύνες για αυτήν την κατάσταση. Και ένα δεύτερο σχόλιο γενικό σε αυτό που συζητάμε για το νομοσχέδιο. Αν θεωρεί ότι η περαιτέρω εμπλοκή των ιδιωτών στο Εθνικό Σύστημα Υγείας θα κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση. Κύριε Πρόεδρε. Κοιτάξτε, θα ξεκινήσω να σας πω ότι πολλοί άνθρωποι έχασαν τη μάχη με τον κορονοϊό στο σπίτι τους, διότι δεν προσήλθαν καν στο νοσοκομείο. Τα στοιχεία περαιτέρω δεν δείχνουν ότι υπάρχει κάπου αμέλεια. Έτσι. Και επίσης οι αριθμοί έχουν μία αξία δεδομένης και της καταστάσεως. Άρα δεν βλέπω κάποιο πρόβλημα στους αριθμούς. Υπάρχει σίγουρα πολιτική ευθύνη όμως, έτσι δεν είναι? Γιατί υπάρχει πολιτική ευθύνη? Για αυτόν που δεν πήγε στο νοσοκομείο? Για αυτόν όμως που περίμενε 4 μέρες για να βρει ΜΕΘ? Αυτό πρέπει να αναλυθεί και να δούμε αν είναι έτσι. Είναι στο έγγραφο το ΕΟΔΗ. Δεν λέμε κάτι το οποίο αποτελεί πληροφορία. Με συγχωρείτε. Άλλο απεβίωσε εκτός ΜΕΘ. Άλλο απεβίωσε διότι δεν υπήρχε ΜΕΘ για να μπει μέσα. Μα λέει ότι η μέση αναμονή ήταν 4,6 ημέρες στην αναζήτηση κρεβατιού ΜΕΘ. Αυτό το λέει, αλλά δεν λέει μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα ποιο ήταν το ποσοστό που χάθηκε, διότι σας επαναλαμβάνω ότι ευνίδιος θάνατος πάνω σε ένα κρεβάτι μπορεί να συμβεί ανά πάσα ώρα και στιγμή. Ειδικά και το ήταν πολύ συχνό φαινόμενο, άνθρωποι που ήταν ακόμα και έτοιμοι να πάρουν εξιτήριο, ξαφνικά να επιδεινώνονται ραγδαία και να έχουμε την κατάληξη. Τώρα, θεωρείτε δηλαδή ότι είναι φυσιολογικό να περιμένει κάποιος σχεδόν 5 ημέρες για να βρει κρεβάτι μέθα αν το χρειάζεται? Όχι, δεν θεωρώ φυσιολογικό αυτό, αλλά θεωρώ ότι είναι φυσιολογικό να αναλύσουμε τους αριθμούς πολύ προσεκτικά πριν βγάλουμε τέτοιου είδους συμπεράσματα. Θέλω να ρωτήσω, κύριε Πρόεδρε, κατάλαβα ότι θα έχουμε εμπλοκή του ιδιωτικού τομέα, των ιδιωτών γιατρών στα δημόσια νοσοκομεία. Ενδεχομένως θα έχουμε και μετάλλαξη των γιατρών του δημοσίου τομέα, δηλαδή σε ένα δημόσιο νοσοκομείο, το απόγευμα να λειτουργεί ως ιδιώτης γιατρός. Θα συμβεί και αυτό, δηλαδή μετά το μεσημέρι ο γιατρός του δημόσιου νοσοκομείου θα μετετρέπεται σε ιδιώτη γιατρό για να κάνει το απογευματινό χειρουργείο. Το λέω αυτό γιατί πολλοί συμπολίτες λένε «Μα όλα τα περιστατικά θα τα στέλνουν το απόγευμα για να τα χειρουργούν το απόγευμα». Κοιτάξτε κύριε Βαβρή, καταρχάς αυτό το οποίο υφέρπει στη σκέψη πολλών ότι ο ιδιωτικός τομέας είναι κακός και ο δημόσιος τομέας, ο κρατικός, είναι καλός. Κακός δεν είναι σε καμία περίπτωση, ενδεχομένως είναι λίγο πιο δαπανηρός. Ναι, δεν το συμμεριζόμαστε σε καμία περίπτωση. Οι γιατροί ευσυνειδήτως δρούν, είτε λειτουργούν στο κρατικό σύστημα είτε λειτουργούν ιδιωτικά. Από εκεί και μετά οι σχέσεις εργασίας τους θα πρέπει να είναι διαφορετικές από αυτές που είχαμε μέχρι τώρα και θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε λεπτομερώς τις ρυθμίσεις οι οποίες θα προβλέπονται, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η βέλτιστη ποιότητα υπηρεσιών στους συνανθρώπους μας και η κάλυψη όλων των συνανθρώπων μας και ιδιαιτέρως αυτών που έχουν τις οικονομικές αδυναμίες. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Είμαστε μακριά από αυτή τη φιλοσοφία επί δεκαετίες στη χώρα μας και γι' αυτό και το σύστημά μας έχει πολλά προβλήματα. Θα πρέπει με ηρεμία, ψυχραιμία και αφού δούμε ακριβώς τι προβλέπεται, να συμβάλλουμε όλοι στην νέα ημέρα που χρειαζόμαστε στον χώρο της υγείας.
Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, αλλάζοντας θέμα, στις αγροτικές κινητοποιήσεις, καθώς οι αγρότες από όλη την Ελλάδα έχουν δώσει ραντεβού για το πρωί της Παρασκευής στην Αθήνα. Πλατεία Βάφης και αμέσως μετά πορεία, πεζή αλλά και εποχούμενη στην πλατεία Συντάγματος, όπου θα επιδώσουν ψήφισμα στην κυβέρνηση και στο κοινοβούλιο, πραγματοποιώντας συγκέντρωση διαμαρτυρίας εκεί. Το κόστος παραγωγής είναι το κορυφαίο θέμα που βάζουν οι αγρότες, με την αύξηση στην υπέρμετρη τόσο στα καύσιμα όσο στην ενέργεια, αλλά και στα αγροτικά εφόδια και των αγροτών αλλά και των κτηνοτρόφων με τις ζωοτροφές. Θα πάμε να ξεκινήσουμε την κουβέντα αυτή παίρνοντας ένα σημαντικό απόσπασμα από την εκπομπή CNews, όπου μιλά ο αγροτοσυνδικαλιστής και πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Λάρισας στην Θεσσαλία, ο κύριος Μαρούδας Ρίζος. Πάμε να δούμε το τι υπόθηκε στην εκπομπή και επανερχόμαστε. Είναι μια πολύ δύσκολη χρονική περίοδο για τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους, γιατί πραγματικά το κόστος παραγωγής έχει εκτεταχθεί στον ουρανό. Δεν μπορούμε να καλλιεργήσουμε. Υπάρχουν δυσκολίες, υπάρχουν συνάδελφοι που δεν θα καλλιεργήσουν ή δεν θα κάνουν όλες τις καλλιεργητικές φροντίδες. Την πρέπουσα λίπανση, στοχογράφια, άλλες καλλιεργητικές φροντίδες, οι οποίες χρειάζονται κοστολόγιο κοινό, πετρέλαιο, χρειάζονται ρεύμα, χρειάζονται μέσα και εφόδια όπως τα λοιπάσματα, τα οποία είναι πανάκριβα, αλλά και οι ζωοτροφές και τους κτηνοτρόφους. Έχει, δηλαδή, για να καταλάβει τώρα και ο κόσμος που μας ακούει, πριν 15 μέρες περίπου ήμασταν στα μπλόκα. Φεύγοντας από τα μπλόκα με κάποιες μικρές κατακτήσεις, αλλά χωρίς να ικανοποιηθούν τα βασικά μας αιτήματα, όταν φύγαμε το πετρέλαιο είχε 1,58, τώρα έχει 2 ευρώ και πάνω. Όταν φύγαμε η μεγαβατόρα είχε 220 ευρώ, τώρα έχει 320. Στο ρεύμα. Καταλαβαίνετε δηλαδή ότι μέσα σε 15 μέρες, και ακόμα δεν έχουν φανεί όλες οι επιπτώσεις του πολέμου που γίνεται στην Ουκρανία, μέσα σε 15 μέρες από 25-45% έγινε η αύξηση στην ενέργεια και στο καύσιμα, που για μας είναι βασικό κοστολόγιο. Άρα καταλαβαίνετε ότι έχουμε μεγάλη δυσκολία αυτή τη στιγμή στο να καλλιεργήσουμε, και γι' αυτό ζητάμε και απαιτούμε και σαν συνέχεια των κινητοποιήσεών μας να πάρθουν μέτρα από την κυβέρνηση και να δοθούν λύσεις και να μειωθεί το κόστος παραγωγής. Όταν η χώρα μας είναι κατά 65% λιματική, στο να μπορέσει να διατραφεί η χώρα και εισάγει, έχει γίνει συνείδηση αυτό στα πολιτικά κόμματα, στους κυβερνώντες, ότι εδώ είναι πλέον θέμα επιβίωσης του κράτους. Διότι ο πόλεμος στην Ουκρανία ήδη μας βάζει σε περιπέτεια με τις αγωγές σιταριού που είχαμε. Και τώρα πρέπει να στραφούμε σε άλλες αγορές. Βραζιλία, δεν ξέρω πού θα στραφούμε. Αυτό θα κάνει μια αναδιάταξη στα πράγματα, θα ανεβάσει το κόστος και θα έρθει το ακριβότερο το ψωμί στο τραπέζι μας. Θα είναι κρίμα να έχουμε ένα τέτοιο δυναμικό, εσάς όλους, με σύγχρονο εξοπλισμό, με γη, με ποιοτική γη, έτσι, με φοβερό μικροκλίμα, και να είμαστε θεατές των εξελίξεων και να μπορούμε να παράγουμε. Γιατί είναι απαγορευτικά τα κόστη. Τι σας λένε οι κυβερνώντες? Λοιπόν, βάλετε ακριβώς το πρόβλημα όπως υπάρχει. Αυτό μας πονάει. Αυτό μας πονάει και εμάς ως πολίτες. Παράξουμε όλα τα προϊόντα και να είναι και πολύ ποιοτικά, γιατί έχει ποιοτικό προϊόν η Ελλάδα. Και ο αγρότης έχει τεχνογνωσία και η μηχανοποίηση παραγωγής. Έχουμε και φυσικά εδαφικές, κλιματολογικές, ιδανικές συνθήκες για παραγωγή. Λοιπόν, σε αυτή τη χώρα είμαστε λιματικοί σε βασικά πράγματα. Από το μαλακό σιτάρι που παράγεται το αλεύρι μέχρι όσπρια, πατάτες, σε όλη η λιματική μας. Αν εξαιρέσετε δηλαδή 4-5 προϊόντα ηλιόλαδο, σκληρό σιτάρι και κάποια φρούτα, σε όλα τα άλλα είμαστε λιματική και στην αγροτική και στην κτηνοτροφική παραγωγή. Λοιπόν, και αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα που όλοι πρέπει να σκεφτούν και τις ευθύνες, γιατί φτάσαμε σε αυτό το σημείο ως χώρα να εισάγουμε τα βασικά είδη ανάγκης. Από εκεί και πέρα, ακριβώς οι επιπτώσεις του πολέμου, αυτό λέμε ότι δεν έχουν φανεί ακόμα. Και πρόβλημα θα υπάρχει πέρα από τις τιμές που είναι ολοφάνερο το πρόβλημα, δηλαδή το κοστολογείο. Πρόβλημα θα υπάρχει με το μαλακό σιτάρι που ερχόταν κατά 90% από τη Ρωσία και την Ουκρανία. Πρόβλημα θα υπάρχει όμως και επειδή κλείνει η αγορά ξανά με το εμπάργκο που έγινε στη Ρωσία, κλείνει μια μεγάλη αγορά για τα ελληνικά προϊόντα, που ιδιαίτερα για ορισμένα φρούτα απορροκυπευτικά, μας τσάκισε μια φορά το 2013 με το πρώτο εμπάργκο, και τώρα θα δοθεί ένα τελειωτικό χτύπημα. Δηλαδή θα μείνουν προϊόντα αδιάθετα ή θα πουλούνται σε πολύ χαμηλές τιμές, γιατί δεν φεύγει μια πολύ μεγάλη αγορά
από εκεί που τα κάναμε εξαγωγές. Αυτό ο κίνδυνος που υπάρχει να οδηγηθούμε σε πιστιστική κρίση. Αυτό που λέτε αγγίζει πάρα πολύ τη Δυτική Μακεδονία με τις δεδροκαλλιέργειες που έχει εξαγωγές στα ροδάκινα, στα μήλα, στα κεράσια κτλ. Για να πάω λίγο στους συναδέλφους, για να δούμε και τις κινητοποίησεις μετά. Βαγγέλη, συγγνώμη, Νίκο, ξεκινάμε τον Νίκο το Σπιτσέρι από την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, την Καβάλα. Νίκο. Ναι, αυτό που ζουν οι αγρότες αλλά και όλοι οι εμπλεκόμενοι με τον πρωτογενή τομέα είναι ο απόλυτος ζόφος, είναι όπως υπόθηκαν. Το ερώτημα είναι το εξής. Τι μπορείτε να προσδοκάτε, θεωρείτε περίπου βέβαιο ότι κάτι από όλα στις εισαγγελίες θα αφορά και τον πρωτογενή τομέα. Τι προσδοκάτε εσείς να ακούσετε προκειμένου να ικανοποιηθείτε στο μέτρο που τούτο είναι εφικτό σε αυτές τις συνθήκες? Λοιπόν, το πρώτο και βασικό αίτημα είναι η δημιουργία του κόστου παραγωγής. Αυτό σημαίνει πετρέλαιο, ρεύμα και αγροεφόδια και ζωοτροφές. Εμείς ζητάμε βέβαια αφορολόγητο πετρέλαιο, το όπως συμβαίνουν και οι εφοπλιστές. Και το λέω αυτό γιατί με είπε ο κύριος Σταϊκούρος ότι δεν παράγουμε πολύ στο ΔΑΕΜ, δεν συμβάλλουμε πολύ ως πρωτογενής τομέας, ξεχνώντας ότι ο πρωτογενής τομέας δεν είναι μόνο η αγροτική και η κτηνοτρόφια, αλλά δίνει δουλειά, άρα και παραγωγή, άρα και ΑΕΠ, σε μεταποιητικές βιομηχανίες, σε συσκευαστήρια, σε γεωπονικά γραφεία, σε μαγαζιά, σε πάρα πολλοί κόσμοι, εκατοντάδες χιλιάδες ασχολούνται. Ναι, αυτό που περίπου. Νίκο, δύο λεπτά. Αυτό που σας είπε ο κύριος Σταϊκούρος έχει μεγάλο ενδιαφέρον. Τι σας είπε, δεν συμμετέχετε πολύ στο ΑΕΠ. Μα έχετε το μεγαλύτερο πολλαπλασιαστή. Έχετε το μεγαλύτερο πολλαπλασιαστή από ένα προϊόν που παράγετε εσείς. Αν το πολλαπλασιάσουμε μέχρι να φτάσει σε μένα. Και εμείς το είπαμε πάντως ότι στην ναυτιλία που συμμετέχει λιγότερο στο ΑΕΠ, το δίνουν το αφορολόγητο πετρέλαιο στους εφοπλιστές, μόλις δεν το δίνουν. Εμείς ζητάμε το αφορολόγητο πετρέλαιο. Η κυβέρνηση χθες, ένα νομοσχέδιο που κατέθεσε για τον ΕΜΦΙΑ, υπάρχει ένα άρθρο το οποίο μιλάει για μηδενικό ειδικό φόρο κατανάλωση στα καύσιμα. Δηλαδή στην ουσία 41 λεπτά μείωση των καυσίμων, αλλά χωρίς να βάζει το ποσό. Για να καταλάβει λίγο ο κόσμος, το 2016 που κόπηκε η επιστροφή φόρου πετρελαίου για τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους, με τιμή 1 ευρώ το πετρέλαιο τότε, παίρναμε 165 ευρώ επιστροφή. 165 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο επιστροφή. Λοιπόν, καταλαβαίνετε ότι τώρα με 2 εκατομμύρια ευρώ, αν θέλουμε να εσωφαρίσουμε εκείνο το γεγονός που κόπηκε, μιλάμε για περίπου 300 εκατομμύρια που θα πρέπει να δοθούν μόνο για το πετρέλαιο. Μόνο για το πετρέλαιο. Και νομίζω ότι η κυβέρνηση έχει τη δυνατότητα να το κάνει αυτό. Και θα είναι ένα από τα βασικά ζητήματα που θα ζητήσουμε και στη συνάντηση τώρα με το συλλαλητήριο που έχουμε την Παρασκευή στην Αθήνα. Δεύτερον, πρέπει να καταργηθεί η ρήτρα αναπροσαρμογής και τώρα ειδικά επιβάλλεται να καταργηθεί. Με αυτές τις συνθήκες πολέμου και με τις επιπτώσεις που υπάρχουν. Γιατί κοιτάξτε να δείτε, η ρήτρα αναπροσαρμογής που κερδίσαμε στα μπλόκα, κερδίσαμε να είναι στο 80% για τους μήνες από Απρίλιο ως Οκτώβριο, έτσι δεσμεύτηκε η κυβέρνηση. Πρέπει να πούμε πάλι ότι είναι τεράστια η απόσταση σε σχέση με πέρυσι, γιατί πέρυσι η μεγαβατόρα έχει 58 ευρώ και τώρα έχει 320. Άρα η ρήτρα προσαρμογής θα πολλαπλασιάσει το ποσό που δίναμε και στο αγροτικό ρεύμα. Και βέβαια στα λοιπάσματα εμείς θέλουμε και στις ζωοτροφές θέλουμε μια επιδότηση. Δεν μπορεί να σταθεί. Καταρχήν η μείωση του ΦΠΑ δεν λέει τίποτα. Είναι ένας ουδέτερος φόρος για μας. Εμείς κρατάμε λογιστικά βιβλία και τον εισπράττουμε ΦΠΑ και τον αποδίδουμε, είναι μηδενικός φόρος. Είτε το μειώσει είτε δεν το μειώσει, δεν έχει αντανάκριση στην τιμή που αγοράζουμε εμείς το λίπασμα, ας πούμε, ή τη ζωοτροφή. Κοιτάξτε όμως, στις ζωοτροφές, να πω τώρα, γιατί και η Δυτική Μακεδονία είναι κτηνοτροφική περιοχή, έχει αρκετά μεγάλη κτηνοτροφή και στη Θεσσαλία υπάρχει κτηνοτροφή. Πώς θα φτάσει το καλαμπόκι, ποιος θα το αγοράσει? Μπορούν οι κτηνοτρόφοι σήμερα με αυτές τις τιμές να αγοράσουν, ας πούμε, καλαμπόκι, παραδείγματος χάρη, για να θρέψουν τα ζώα? Είναι ζητήματα, ναι, δηλαδή, που αν δεν υπάρξει μέρημνα από το κράτος, πραγματικά δημιουργείται εκρηκτικό πρόβλημα στον πρωτογενή τομέα. Δεν το λέμε κινδυνολογώντας ότι είναι ζήτημα επιβίωσης. Πραγματικά είναι ζήτημα επιβίωσης φέτος. Και για εσάς, αλλά και για τον πληθυσμό μας. Τι θα φάει ο κόσμος? Μένουμε στο θέμα των αγροτικών κινητοποιήσεων και της κορύφωσης των κινητοποιήσεων, θα μπορούσε να πει κανείς, με την κεντρική συγκέντρωση Παύλα Συλλαλητήριο που θα πραγματοποιήσουν οι Έλληνες αγρότες στην Αθήνα με προορισμό την Πλατεία Συντάγματος και ψήφισμα που θα επιδώσουν στην Βουλή τα κόμματα αλλά και κυρίως στην κυβέρνηση.
Για το ζήτημα θα κουβεντιάσουμε με τον αγροτοσυνδικαλιστή της Δυτικής Μακεδονίας, τον Δημήτρη το Μόσχο, τον οποίο έχουμε στη σύνδεσή μας. Κύριε Μόσχο, καλησπέρα. Μιλάμε για κορύφωση των κινητοποιήσεων με το συλλαλητήριο, την συγκέντρωση διαμαρτυρίας που θα πραγματοποιήσετε στην Αθήνα. Πριν πάμε όμως εκεί, θέλω να ρωτήσω εάν τελικά τα μπλόκα, οι κινητοποιήσεις που είχαμε το προηγούμενο διάστημα απέδωσαν και σε τι βαθμό πριν φτάσουμε στην συγκέντρωση της Αθήνας. Κοιτάξτε να δείτε. Καλησπέρα, καλησπέρα. Και κύριε τηλεθεατές σας και σε εσάς. Εμείς έχουμε πει σε μια διαδικασία, έτσι κι αλλιώς ήταν απόφαση μετά τη συνάντηση που έγιναν με τη συναρμόδια Υπουργεία, ότι δεν πρόκειται να σταματήσουμε τις κινητοποίησεις και ότι θα βρούμε διάφορους τρόπους από εδώ και πέρα για να μπορέσουμε και να αναδείξουμε τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν και πιστεύω ότι έχουν κοινωνιοποιηθεί αρκετά προς τον κόσμο ο οποίος μας ακούει. Και στα πλαίσια αυτής της απόφασης είναι και η απόφαση για τη συγκέντρωση η οποία θα ξεκινήσει στην πλατεία Βάφη την Παρασκευή 1 η ώρα, στην οποία θα συμμετέχουμε με λεωφορεία από όλη την Ελλάδα και γίνεται και μια προσπάθεια μάλιστα να είναι και τρακτέρια από κάποιες κοντινές περιοχές στη συγκέντρωση. Το ζήτημα που μπαίνει, κύριε Μαυρίδη, είναι ότι ουσιαστικά μάλλον η κυβέρνηση δεν έχει καταλάβει το τι ακριβώς έρχεται όλο αυτό το διάστημα και ήρθε και ο πόλεμος να επιδεινώσει ακόμη πιο γρήγορα τα πράγματα σε αυτό που λέγαμε το προηγούμενο διάστημα, ότι θα υπάρξει σοβαρό θέμα και με την παραγωγή στις καλλιέργειες. Έχει να κάνει ουσιαστικά με το κόστος παραγωγής, το οποίο το τελευταίο διάστημα μάλιστα έχει ξεφύγει κατά πολύ σε σχέση με αυτό που συζητούσαμε. Τα μέτρα τα οποία ανακοίνωσε η κυβέρνηση στη συνάντηση την οποία είχαμε, εμείς θεωρήσαμε ότι δεν ήταν ούτε καν ψίχουλα, ότι δεν βοηθά σε κανένα σημείο τη διαδικασία της παραγωγής και θα υπάρξει πρόβλημα και συνεχίζουμε με τις κινητοποίησεις για να μπορέσουμε ουσιαστικά να πιέσουμε την κυβέρνηση πραγματικά να καταλάβει τι είναι αυτό ακριβώς που έρχεται και ότι πρέπει να δει το ζήτημα ειδικά του πρωτογενή τομέα πιο ουσιαστικά και πιο εξειδικευμένα, να πάρει μέτρα άμεσα τέτοια που θα μπορέσουν να βοηθήσουν και στην παραγωγή για να μπορέσει να υπάρξει και τρόφιμο. Επιτρέψτε μου να πω, οι εικόνες που παρακολουθούμε παράλληλα είναι από παλαιότερη συγκέντρωση προ-κορονοϊού, είναι από την τελευταία πολύ επιτυχημένη συγκέντρωση που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα και αυτές τις εικόνες παρακολουθούμε, έτσι για να μην παρεξηγηθούμε, επειδή μιλούμε για εποχή προ-κορονοϊού, χωρίς μάσκες, χωρίς μέτρα, τότε ποιος φανταζόταν την σημερινή κατάληξη. Ερχόμαστε στη συζήτηση και πάλι, κύριε Μόσχο. Σας δόθηκαν κάποια εκατομμύρια για την ελάφρυνση του πετρελαίου, αλλά αυτά εξαναμίστηκαν με την υπέρμετρη αύξηση του πετρελαίου, έτσι δεν είναι? Κοιτάξτε να δείτε, είναι γελίο να συζητάμε για μια κατάσταση. Συγγνώμη που χρησιμοποιώ τέτοιες εκφράσεις, αλλά τελικά έχουμε φτάσει σε ένα όριο από τη στιγμή που η κυβέρνηση δεν καταλαβαίνει, θα πρέπει να λέμε τα πράγματα ομά. Μπήκε ένα ζήτημα, γίνανε τα 40 εκατομμύρια στην επιστροφή φόρου πετρελαίου, που μιλάμε μόνο για αυτό το κομμάτι, γιατί για τα υπόλοιπα θα πούμε και για τη ΔΕΗ, δηλαδή το τι είναι αυτό που έχει εφαρμοστεί και ουσιαστικά ήταν ένα δούλεμα και ένα ψέμα το οποίο δεν ξέρω και πώς αλλιώς να το χαρακτηρίσω. Δόθηκαν, ενώ ήταν 40 εκατομμύρια τα οποία ουσιαστικά θα το έπαιρνε το 1 τρίτο του αγροτικού κόσμου, εντελώς ξαφνικά αυτά τα 40 εκατομμύρια γίνανε 50 και τα 50 εκατομμύρια θα τα πάρουμε 385.000 παραγωγή. Αυτό σημαίνει με τις σημερινές τιμές τις οποίες έχουμε 72 ευρώ αναεκμετάλλευση. Αυτό πρέπει να καταλάβει ο κόσμος. Δηλαδή ότι είναι ένα δούλεμα και μιλάμε για μια τιμή όταν δόθηκαν αυτά τα 50 εκατομμύρια όπου το πετρέλαιο ήταν στο 1,60, σήμερα είναι στο 2,10 και συνεχίζει να έχει μια αυξητική τάση και φαίνεται ότι για δύο μήνες τουλάχιστον με βάση αυτό που βλέπουμε στη χοντρική ότι υπάρχει μια μικρή μείωση αλλά δεν θα υπάρξει μείωση στη λιανική τιμή. Επομένως, είναι ένα ζήτημα του κατά πόσο βλέπει η κυβέρνηση τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με το κόστος παραγωγής, ειδικά στις αερνές καλλιέργειες αλλά και στις χειμωνιάτικες, γιατί εδώ μπαίνει ένα ζήτημα για την παραγωγή του σταριού. Ήδη υπάρχουν καταγγελίες, κύριε Μαυρίδη, από μεγάλες αλευρομηχανίες, οι οποίες βάζουν το ζήτημα ότι θα έχουμε αλεύρι για δύο μήνες. Είναι μεγάλο το κομμάτι των ζωοτροφών που και αυτό είναι στην ίδια κατάσταση λόγω του πολέμου στην Ουκρανία. Τα αποθέματα τελειώνουν και θα υπάρξει το επόμενο διάστημα σοβαρό ζήτημα όσον αφορά τη διατροφή των ζώων και το πώς θα μπορέσουμε να αντέξουμε λόγω της μεγάλης αύξησης των ζωοτροφών. Οι σημερινές τιμές, να σας πω έτσι ενδεικτικά για να καταλάβετε, στη χοντρική έχει φτάσει σήμερα το καλαμπόκι τα 40 λεπτά. Η σόγια, η οποία το προηγούμενο διάστημα ήταν γύρω στο 50-56 λεπτά, μέσα σε 15-20 μέρες έχει φτάσει στα 70-72 λεπτά. Αυτά τα πράγματα δεν πρόκειται να στηριχτούν με τίποτα από εμάς. Δεν βλέπουμε ότι δεν βγαίνει ο λογαριασμός με τίποτα. Συν ότι έχουμε τις υπέρογκες αυξήσεις στην ηλεκτρική ενέργεια,
πέρα από το πετρέλαιο, στην οποία πραγματικά, ενώ η κυβέρνηση μας είχε υποσχεθεί ότι θα μας δώσει ουσιαστικά το 80% της ρήτρας αναπροσαρμογής, πιάστηκε από ένα τρυπάκι που είχε να κάνει με την επιδότηση που μας έβαζε η ΔΕΗ το προηγούμενο διάστημα και είπε η επιδότηση συν το 40% ήταν μια επιδότηση που το είχαμε το προηγούμενο διάστημα από τη ΔΕΗ, συν ένα 40% που έβαλε, άρα έτσι είναι το 80%, με αποτέλεσμα ουσιαστικά να βλέπουμε μια μείωση της τάξης του 38-40% στους λογαριασμούς, που πάλι σας λέω ότι έτσι όπως εξελίσσονται τα πράγματα, ο λογαριασμός δεν βγαίνει με τίποτα. Τώρα, αυτό που θα μπορούσε να πει κανείς είναι στα όρια της ανοχής και ότι τελικά οι αγρότες επιστρέφουν στην γη τους και καλλιεργούν. Τι είναι αυτό που θα μπορούσε να το κάνει η κυβέρνηση για να, όχι να σας ικανοποιήσει πλήρως, αλλά σε κάθε περίπτωση να μην φύγετε δυσαρεστημένοι? Το άμεσο πράγμα που πρέπει να γίνει, και δεν είναι ζήτημα να μην είμαι ευχαριστημένοι ή δυσαρεστημένοι, είναι το ζήτημα, σας λέω, ότι θα πρέπει να υπάρξει παραγωγή. Θα πρέπει άμεσα να ενισχυθεί το κομμάτι που έχει να κάνει με τα λιπάσματα. Αυτή η τιμή σήμερα είναι 4 φορές επάνω σε σχέση με την περσινή χρονιά. Το δεύτερο που πρέπει να κάνει, και εκεί βάζουμε ένα ζήτημα, ότι θα πρέπει να δοθεί μια επιδότηση, μια αποζημίωση. Δεν ξέρω πώς θα το δει η κυβέρνηση αυτό το πράγμα, αλλά πρέπει να γίνει άμεσα για να μπορέσουν να πέσουν τα λιπάσματα. Γιατί αν δεν πέσουν αυτά. Πάντως κουβεντιάζει για το ΦΠΑ, αλλά το ΦΠΑ νομίζω ότι δεν σας αγγίζει. Το ΦΠΑ δεν είναι τίποτα, κύριε Μαυρίδη. Είναι ένας φόρος ο οποίος δεν θα το πληρώσουμε σήμερα, το πληρώσουμε τέλος του τριμήνου, γιατί εμείς περισσότεροι κρατάμε βιβλία εσόδων-εξόδων. Άρα το ΦΠΑ, αυτό το 9%-7% πόσο είναι ουσιαστικά από τη μείωση, είναι σαν να έχουμε 5 δραχμές παραπάνω στη τσέπη μας και τίποτα διαφορετικό. Δεν είναι δηλαδή κάτι που θα επηρεάσει άμεσα το κόστος παραγωγής. Αυτό που μπαίνει άμεσα απαιτητό είναι να φύγει όλος τελικά ο φόρος στο πετρέλαιο. Και αυτό σε σχέση με αυτό που γίνεται και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, ήδη υπάρχει μια ανακοίνωση σήμερα από τη Γερμανία, είναι εθνικές πολιτικές βέβαια, που η δικιά μας κυβέρνηση δεν ξέρω γιατί δεν τα βλέπει έτσι τα ζητήματα, που προχωράει στην κατάργηση του φόρου πετρελαίου, ειδικά για τους αγρότες. Γίνεται μια συζήτηση στο Υπουργείο, η οποία είναι γενικά και αόριστη. Έχει μπει ένα ζήτημα ότι θα προχωρήσουν σε μια διαδικασία με τα 40 εκατομμύρια που βλέπανε για να μας αποζημιώσουν. Αυτό όμως θα έρθει τέλος της χρονιάς, αρχές της επόμενης, με βάση τη διαδικασία έτσι, η οποία έχει επιλεγεί για να γίνει μέσω εφορίας και μέσω δηλώσεων της καλλιέργειας που έχουμε από το ΩΣΔΕ, δηλαδή που ουσιαστικά τελειώνει τον Οκτώβριο. Επομένως, είναι ένα ζήτημα το κατά πόσο θέλουν να βοηθήσουν σε αυτή την κατάσταση. Εγώ αισθάνομαι ότι υπάρχει μια επιπόλαια σχέση απέναντι σε εμάς από μεριά στην κυβέρνηση, και αυτό φάνηκε από την πρώτη στιγμή όταν ο κ. Σταϊκούρας μίλησε ουσιαστικά για το 3% της παραγωγής του ΑΕΠ. Ενώ εμείς, με μελέτη που έχει καταθέσει το ίδιο το Οικονομικό Πανεπιστήμιο της Αθήνας, το πρώην ΑΣΟΕ, βάζει ουσιαστικά ότι συμμετέχουμε στο ΑΕΠ με τη μεταποίηση και με τη διακίνηση όλων αυτών των προϊόντων κοντά στο 33-34%. Σύν ότι 190, όσο και σας φανεί παράξενο, 190 επαγγέλματα είναι άμεσα ή έμεσα συνδεδεμένα με εμάς. Κατανοητό. Είναι το άμεσο και το έμεσο. Θέλω να κλείσουμε με την συμμετοχή. Υπάρχει συμμετοχή. Θα κατέβουν λεωφορεία, θα κατέβουν γιοταχή από την περιοχή μας. Συμμετοχή, θα κατέβουν και γιοταχή. Ήδη έχουν κλειστεί 2 λεωφορεία, ένα το οποίο θα ξεκινήσει από την Τολεμαϊδα. Αυτή την ενημέρωση έχω εγώ. Και ένα λεωφορείο συμπληρώνουμε τώρα. Την Πέμπτη το βράδυ στη 1 η ώρα μετά τα μεσάνυχτα από το Δημαρχείο Πτολεμαϊδας. Αυτό το ξέρουμε και εμείς. Ναι, και το δεύτερο λεωφορείο είναι 4.30 με 5 η ώρα το πρωί, το οποίο θα φύγει από τα Κύλα και αυτό για αυτή τη δουλειά, για αυτό το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ για την κουβέντα που είχαμε, κύριε Μόσχο. Να είστε καλά, καλό υπόλοιπο. Ο Δήμος Κοζάνης, αλλάζοντας θέμα, καταδικάζει την έμφυλη βία με ένα σποτ, με ένα βίντεο που έδωσε στην δημοσιότητα, μιλώντας τόσο ο Δήμαρχος όσο και Δημοτική Σύμβουλη, αλλά και ένα μουσικό απόσπασμα από την μουσική εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στις 8 Μαρτίου. Πάμε να δούμε το βίντεο που μας δόθηκε από τον Δήμο Κοζάνης και επανερχόμαστε. Και ο Δήμος Κοζάνης στηρίζει τον αγώνα του Strong Me για την αντιμετώπιση της πιο ακραίας μορφής έμφυλης βίας, της γυναικοκτονίας. Από την εμβληματική βιβλιοθήκη της Κοζάνης λέμε όχι στη βία κατά των γυναικών,
καταδικάζουμε την έμφυλη βία και σε άμεση συνεργασία με τις κοινωνικές υπηρεσίες του Δήμου, των ξενών ακακοποιημένων γυναικών και το Συμβουλευτικό Κέντρο, υλοποιούμε το σχέδιο δράσης για την ισότητα που ψήφισε ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο Κοζάνης. Συμπαραστάτης μας η ίδια η κοινωνία. 17 καλλιτέχνες του Συλλόγου Οικαστικών Τεχνών, 17 μουσικοί του Δημοτικού Οδείου Κοζάνης, 17 αθλητικοί σύλλογοι, όσες δηλαδή και οι δολοφονημένες γυναίκες, θύματα της έμφυλης βίας το 2021, διατρανώνουμε σήμερα το μήνυμα. Ταυτόχρονα, σήμερα, το μυαλό μας είναι στη γυναίκα που καλείται να σταθεί όρθια μέσα στις συνθήκες πολέμου στη γειτονική μας Ουκρανία. Τη σύζυγο που βλέπει την οικογένειά της να χωρίζεται, τη μάνα που προστατεύει τα παιδιά της, τη γυναίκα πρόσφυγα που κουβαλάει την οικογένεια στην προσφυγιά. Το μυαλό όλων μας είναι στις γυναίκες που είναι θύματα της βίας του σύγχρονου πολιτισμού μας. Συμμετέχουμε στην εκστρατεία του Strong Me, στηρίζουμε την προσπάθεια, διεκδικούμε την εφαρμογή και την αναγνώριση του όρου γυναικοκτονία. Από την παγωμένη Κοζάνη, οι ζεστές μας καρδιές είναι μαζί σας. Για να τιμήσουμε τη μέρα της γυναίκας, για να συμβάλλουμε και εμείς στον αγώνα αναγνώρισης της γυναικοκτονίας, για να είμαστε μαζί στη μεγάλη προσπάθεια για να σταματήσει πια αυτό το φαινόμενο στην πατρίδα μας. Συγχαρητήρια για την πρωτοβουλία. 8 του Μάρτη, Παγκόσμια ημέρα της γυναίκας και ο Δήμος Κοζάνης με τις δομές του, των ξενών ακακοποιημένων γυναικών, το Συμβουλευτικό Κέντρο, την κοινωνική του υπηρεσία, στηρίζει την καμπάνια του Strong Me, ώστε ο όρος γυναικοκτονία να λάβει κάποια στιγμή και νομική αξία. Για εμάς είναι μια συμβολική μέρα ιδιαίτερα σημαντική, καθώς μας δίνει τη δυνατότητα να υλοποιήσουμε ένα τμήμα του σχεδίου δράσης το οποίο έχουμε ως επιλογή στον Δήμο της Κοζάνης, και θα ήθελα με αυτή την ευκαιρία να ευχαριστήσω όλους όσοι συμβάλλουν κάθε φορά στο να γίνει το κομμάτι της έμφυλης βίας βίωμα στην κοινωνία της Κοζάνης. Ακούσαμε πριν από λίγο στην αίθουσα το μουσικό κομμάτι «Πόλεμος» και δεν μπορεί κανείς να μην στρέψει σήμερα το βλέμμα του και τη σκέψη του, παρότι είναι η μέρα της γυναίκας, στη γυναίκα της Ουκρανίας. Στη γυναίκα η οποία δίνει τη δική της μάχη απέναντι στη βία και στον φόβο, μιας άλλης μορφής φόβος και βία αυτή. Παρ' όλα αυτά δεν μπορούμε να μην την μνημονεύσουμε, να μην την τιμήσουμε σήμερα, καθώς ο σύγχρονος πόλεμος, ο σύγχρονος κόσμος δείχνει για μια ακόμη φορά την άσχημη πλευρά του. Στο Δήμο της Κοζάνης οι πολιτικές ισότητας είναι μια διακριτή πολιτική. Είμαστε εδώ να τις υλοποιήσουμε, θέλοντας να υπηρετήσουμε τον θεσμικό μας ρόλο και βάζοντας ένα λιθαράκι ώστε οι επόμενες γενιές να βρούνε αυτό που θεωρείται αυτονόητο να υλοποιείται στην πράξη.
Η ακρίβεια εστιάζεται στο σποτ που έδωσε στην δημοσιότητα το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο ΣΥΡΙΖΑ, παίρνοντας αποσπάσματα σε μια σειραφή δηλώσεων κυβερνητικών παραγόντων, υπουργών αλλά και στελεχών της κυβέρνησης, καυτηριάζει την στάση της κυβέρνησης απέναντι στην ακρίβεια που, όπως λέει, βιώνει ο ελληνικός λαός. Οδηγίες προς τους πολίτες για την αντιμετώπιση της ακρίβειας. Δεν ξεχνάμε τον θερμοσύφωνα, δεν αφήνουμε ακόμα και ένα φως ανοιχτό. Όλα αυτά τελικά κοστίζουν στην τσέπα. Μικρό καλάθι θα κρατάνε οι πολίτες, καταλαβαίνω, στο σούπερ μάρκετ, όταν πηγαίνουν. Από εδώ και πέρα. Και χωρίς καλάθι. Στα χέρια. Νομίζω ότι θα πρέπει να κάνουμε ένα καλό σχεδιασμό όλοι μας. Το μέλλον είναι αυτά τα οποία λέτε, κύριε Χαρίτση. Η μείωση του είναι για να κερδίσει ο κάτοχος της Καγιέν περισσότερα από το φτωχό. Βενζίνη όμως δεν την πάει να τη βάλει ο άνθρωπος των 500 ευρώ. Τη βενζίνη την οποία διαμαρτυρόμαστε στα 2 ευρώ την βάζουν οι παραγωγικές μονάδες της κοινωνίας. Τα φτωχά νοικοκυριά δεν έχουν αυτοκίνητο. Πώς το κάνουμε? Οι αποταμιεύσεις που έχουν συσσωρευτεί, έτσι, είναι αποταμιεύσεις που μπορεί να βγάλουν ένα νοικοκυριό ή μια επιχείρηση από τη μία δύσκολη θέση για μεγάλο χρονικό διάστημα. Έλεγα να μην χάσετε την ψυχραιμία σας. Το φαινόμενο αρχίζει ήδη να αντιστρέφεται. Παγκοσμίως άθαθη και στην Ελλάδα και δεν νομίζω ότι θα κρατήσει περισσότερο από τα Χριστούγεννα μαξ. Κάποια στιγμή θα τελειώσει και ο χειμώνας, οπότε θα γλιτώσουμε τουλάχιστον. Σκέφτονται αλλιώς γιατί ζουν αλλιώς. Μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα. Πλαφόν στις τιμές της ενέργειας. Μείωση του ΦΠΑ στα είδη πρώτης ανάγκης. Κατώτατος μισθός 800 ευρώ. Μέτρα τώρα, όπως κάνουν οι κυβερνήσεις στην υπόλοιπη Ευρώπη, για να μείνει η κοινωνία όρθια. Στο σημείο αυτό θα κάνουμε ένα σύντομο διάλειμμα για διαφημίσεις και θα επανέλθουμε για τη συνέχεια του δελτίου. Τεχνομπετών ΑΕ. Έτοιμος χειρόδελμα. Προϊόντα λατομείου. Εμπιστοσύνη μιας ολόκληρης ζωής με γερά θεμέλια. Ένα μεγάλο όνομα συνδεδεμένο με έργα πνοής. Βάζουμε γερά θεμέλια και στην οικοδομή σας. Οικοδομικά υλικά. Πορεία σιδήρου. Τεχνοπετών ΑΕ. Κοζάνη, Λάρισα, Νεάπολη Κοζάνης. Λίγο πριν σας αφήσουμε, κυρίες και κύριοι, θα πάμε σε μια πράξη ανθρωπιάς και αλληλεγγύης από το Σωματείο Σπάρτακος, εθελοντική αιμοδοσία στον χώρο των ορυχείων με την συμμετοχή των εργαζόμενων στην επιχείρηση. Η Τράπεζα Αίματος του Σωματείου Σπάρτακος συχνά πραγματοποιεί αιμοληψίες στους χώρους δουλειάς, τόσο των ατμοελεκτρικών σταθμών, των μοναδικών που έχουν παραμείνει, δηλαδή του ΑΕΣ Αγίου Δημητρίου, και στους χώρους των ορυχείων. Για άλλη μια φορά η Τράπεζα Αίματος του Σπάρτακου βρίσκεται στο κύριο πεδίο βοηθώντας τους συμπολίτες μας που έχουν ανάγκη για αίμα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τους συλλαδέρφους που ήρθανε να δώσουν αίμα αυτές τις πολύ δύσκολες εποχές. Έχουμε αιμοδοσία στο κεντρικό ορυχείο της ΔΕΗ. Πρώτον θέλουμε να ευχαριστήσουμε όλους τους συναδέλφους για το κάλεσμα που ήταν στην αιμοδοσία. Θέλω να ευχαριστήσω όλο το εργολαβικό προσωπικό. Για άλλη μια φορά ο Σπάρτακος δείχνει το κοινωνικό του πρόσωπο με την αιμοδοσία που διοργανώσαμε εδώ στο ορυχείο, το κεντρικό ορυχείο. Θέλουμε να ευχαριστήσουμε το σωματείο, τον κόσμο. Η προσέλευση ήταν ικανοποιητική. Είμαστε δίπλα στον άνθρωπο.
στις καταστάσεις που ζούμε σαν χώρα. Το αίμα είναι υπερπολίτιμο και βοηθάμε τον κάθε άνθρωπο. Δίνω αίμα για να βοηθήσω τα παιδιά. Βρισκόμαστε εδώ στο κύριο πεδίο, με το Σπάρτακο, το σωματείο. Το ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα αυτά τα χρόνια συνεργασίας. Η προσφορά του είναι μεγάλη προς τους συνανθρώπους μας, όπως και τους αιμοδότες προσφέρουν το αίμα τους για τους ασθενείς. Βοηθούν με αυτό όλους τους αρρώστους που χρειάζονται αίμα. Προσκαλώ όλους εσάς να δίνετε αίμα. Είναι μια διαδικασία 10 λεπτών. Σήμερα γίνεται μια ακόμη αιμοδοσία στον χώρο του κύριου πεδίου. Καλούμε όλους τους εργαζομένους να στηρίξουν αυτή την προσπάθεια, γιατί το αίμα είναι πολύτιμο αγαθό στον άνθρωπο. Είχαμε σήμερα στη ΔΕΗ εδώ να πάρουμε κάποια αίματα, να κάνουμε την αιμοδοσία μας, ούτως ώστε οι συνάνθρωποι μας οι οποίοι έχουν ανάγκη από αίματα και είναι πάρα πολλοί, να έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν, να το πω έτσι, αυτό το δώρο ζωής. Λοιπόν, όποιος θέλει να έρθει, να δώσει, είτε εδώ είτε σε οποιαδήποτε αιμοδοσία, οι ανάγκες είναι μεγάλες, ελάτε, σώζει ζωές. Σήμερα στις εγκαταστάσεις του κυρίου πεδίου κάνουμε αιμοδοσία. Οι ανάγκες για αίμα είναι μεγάλες. Προσπαθούμε με κάθε τρόπο να συμβάλλουμε κι εμείς στην αιμοδοσία και να βοηθήσουμε τον κόσμο που έχει ανάγκη από το αίμα. Για ακόμα μία φορά, οι εργαζόμενοι της ΔΕΗ, οι λιγνητορούχοι, σε αυτές τις δύσκολες μέρες που περνάει η πατρίδα μας, όπως αιμοδοτούν το ενεργειακό σύστημα της πατρίδας μας, έτσι αιμοδοτούν σήμερα εδώ στο κύριο πεδίο. Δίνουν ανάσα ζωή στα νοσοκομεία μας και σε όλους τους συνανθρώπους μας που το έχουν τόσο πολύ ανάγκη. Εδώ, σε αυτό το σημείο, θέλω να ευχαριστήσω όλους τους εργαζόμενους, τους εργολαβικούς, τα παιδιά στα 8 μήνα, το μόνιμο προσωπικό, που για ακόμα μια φορά βρέθηκαν εδώ δίπλα στο νοσοκομείο, δίπλα μας, και στέλνουν έτσι ένα μήνυμα αισιοδοξίας σε όλο τον κόσμο. Εδώ έχουν ολοκληρωθεί οι ειδήσεις της τηλεόρασης του Flash. Πολλές ευχές και καλό υπόλοιπο σε όλους. Να είστε όλοι καλά.